Το πρόγραμμα των δράσεων που σχεδιάζει να υλοποιήσει το επόμενο διάστημα η νέα νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Α Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο γραμματέας της Χρήστος Παπαδούλης. Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, η απασχόληση, η παιδεία και οι νέοι αποτελούν τους άξονες στους οποίους θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα το επόμενο διάστημα. Θα στήσουμε ένα καινούριο site και θα προσπαθήσουμε μέσα από τα social media να προβάλλουμε τις θέσεις μας και τις δράσεις μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εκδηλώσεις διαφορετικού τύπου από αυτές που είχε συνηθίσει το κοινό της Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Εκδηλώσεις όπου θα έρχονται και κάποιοι άνθρωποι, κάποια πολιτικά στελέχη από την κεντρική σκηνή ή στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία έχουν διατελέσει σε κάποιο πόστο πάνω στο θέμα της εκδήλωσης, αλλά που θα προσπαθούμε να έρχονται και άνθρωποι της κοινωνίας, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στον τομέα, ασχέτως αν ανήκουν στο χώρο μας, προκειμένου εκεί μέσα να παραχθεί πολιτική και να υπάρξει απαραίτητη πληροφορία προς τα μέλη μας. Όπως τόνισε ο κ. Παπαδούλης, στόχος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης είναι η ανανέωση του ψηφοδελτίου. Η ανανέωση δεν είναι απαραίτητα ηλικιακή. Η ανανέωση μπορεί να είναι και στελαχιακή. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα νέων και έμπειρων στελεχών, τα οποία θα δώσουν πνοή στην παράταξή μας και τα οποία θα μας βοηθήσουν να ανεβάσουμε πολύ τα εκλογικά μας ποσοστά. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο προώρης προσφυγής στις κάλπες, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης τόνισε πως οι συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ζημιώνουν τη χώρα. Ανεξαρτήτως αν υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, δεν είναι στο δικό μας χέρι, είναι στο χέρι του κυρίου Τσίπρα ως επιτοπλίσων ενώ η προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι ένα οργανωμένο σχέδιο για να αφήσει οριστικά η χώρα και οι Έλληνες πίσω την κρίση. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια αναβαπτισμένη, σοβαρή και συγκροτημένη κεντροαριστερά, η οποία με πρόταση απαντά στα μεγάλα προβλήματα. Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στο περίπτερο Νικόλαος Γερμανός της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ.